Ο coach ήταν ένα crash test απέναντι σε μια από τις καλύτερες ομάδες της Ελλάδας. Μεγαλύτερο budget, μεγαλύτερες φιλοδοξίες. Ανταποκριθήκατε όπως περιμένατε στην αρχή, τουλάχιστον πριν τον αγώνα? Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Εντάξει, σίγουρα δεν μιλάμε για τα budget, μιλάμε για την ποιότητα των παικτών. Έχει πάρα πολύ. Έχει πολύ ποιοτικούς παίκτες ο Παναθηναϊκός, αυτό το ξέραμε. Δεν περιμέναμε αυτή την πίεση στο σέρβις και εντός έδρας. Μας πίεσαν πολύ, 13 άσους σε 3 σετ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ. Και δυσκολευτήκαμε μετά στην ανάπτυξη του παιχνιδιού μας και δεν είχαμε τελειώματα στην επίθεση. Οπότε το παιχνίδι έγινε πολύ δύσκολο για εμάς. Σε πολλούς πάει το μυαλό ότι κάτι τέτοια παιχνίδια είναι χαμένα από χέρι και δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στα άλλα, με ομάδες που έχουν τους ίδιους στόχους. Προκειμένη περίπτωση να αποφύγετε τον υποβασμό. Ισχύει κάτι τέτοιο? Δεν μπορώ να πω ότι δεν δίνουμε σημασία. Σε όλα τα μάτς δίνουμε σημασία. Απλώς από ό,τι έχει δείξει ως τώρα, αυτά τα παιχνίδια που θα κρίνουν, τα παιχνίδια από το 5 και κάτω, είναι τα παιχνίδια τα μεταξύ των ομάδων 5 και 9. Σίγουρα αυτά είναι τα περισσότερα παιχνίδια που θα δώσουν τους βαθμούς. Εκεί πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι και παραπάνω μάλλον, γιατί αυτά τα παιχνίδια είναι εξάποντα, δεν είναι τρίποντα. Εντάξει, οπότε πρέπει να είμαστε εκεί πέρα πάρα πολύ συγκεντρωμένοι σε αυτά τα μάτς. Τώρα το σημερινό μάτς έπαιξε ο Παναθηναϊκός πολύ καλά. Εμείς δεν ανταποκριθήκαμε, όπως είπαμε, δίκαια κέρδιση και εύκολα κιόλας. Ευχαριστώ, coach.